Είναι το δεύτερο εικαστικό εργαστήρι που κάνουμε. Είχαμε αρχίσει πέρσι στην ίδια πλατεία, στον ίδιο χώρο, με την κυρία Μαρία Μπαμβακούση, η οποία εθελοντικά μας βοηθάει. Πέρσι ζωγραφίσαμε σε καμβά. Φέτος, όπως βλέπετε, χρησιμοποιούμε άλλη τεχνική. Ήταν ιδέα της Μαρίας. Και από ό,τι βλέπετε, τα παιδιά είναι πολύ ενθουσιασμένα και αυτό είναι το σημαντικό. Γονείς και παιδιά συμμετέχουν μαζί. Ναι. Να δημιουργήσουμε διάφορα σχέδια, χρωματιστά, όμορφα και ωραία. Έτσι, ακριβώς. Χαρούμενα που τα παιδιά αγαπούν τα χρώματα έτσι και αλλιώς και όπως θα δείτε κι εσείς, βουτούν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τα χέρια μέσα στην πογιά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο... Τα πιο μικρά είναι και πιο χαρούμενα. Ναι. Βουτώντας τα χέρια τους μέσα στα χρώματα. Ακριβώς. Είναι πολύ όμορφη η εκδήλωση. Τι σας εντυπωσίασε? Τι με εντυπωσίασε, το ότι και οι γονείς τα αφήνουν να εκφραστούν με αυτόν τον τρόπο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τους ευχαριστείτε για την παρουσία τους σήμερα και που έφεραν τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Έχουμε ωραία μουσική. Να ευχαριστήσω δερμά τη Μαρία τη Βαμβακούση που όποτε τη ζητήσω είναι εδώ. Και έχουμε και άλλες δράσεις που αφορούν τα παιδιά στις πλατείες και στο λαογραφικό που αφορούν τα παιδιά. Στα Ιπποκράτεια άλλη μια φορά. Ναι. Πολύ ωραίες απασχολήσεις έχουμε κάθε μέρα. Έτσι και εμείς είπαμε να χρωματίσουμε την πλατεία. Χρωματίσαμε και τα χέρια μας λίγο, ποδαράκια, χεράκια, όλα. Έχουμε βαφτεί ολόκληρη. Αλλά δεν μας πειράζει. Δεν κάνουν αποτυπώματα, κάνουν όλη την παλάμη τους. Κάνουν όχι μόνο την παλάμη τους. Δεν έχουμε καν πινέλα. Είμαστε με νερόμπαλες, μια και είναι και το καλοκαίρι, και ζωγραφίζουμε με νερόμπαλες πάνω στο χαρτί. Η ιδέα, πες μας. Πώς έτσι? Η ιδέα ήταν μια ιδέα πιο οικολογική, πιο εναλλακτική, να μην είμαστε πάντα. Επειδή το χειμώνα είμαστε με τα πινέλα και τους καμβάδες, είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και ανταποκρίθηκαν οι γονείς, τα παιδιά, μια άλλη νότα, όμορφη, ωραία, σήμερα στην πλατεία Κονίτσης, απόγευμα, Τρίτη, με τη Μαρία Βαβακούση και με τους προσκεκλημένους μικρούς φίλους, έτσι. Ναι, μικρούς φίλους. Έχουμε και τα παιδιά, τα κορίτσια από τη Δημιουργική να μας βοηθάνε πάντα, η κυρία Χατζηχριστοφή, η διοργανώτρια όλου αυτού και βέβαια όλη αυτή η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια των Ιπποκρατίων. Και με μουσική. Με μουσική υπόκρουση, τα πάντα όλα. Μαρία, καλή συνέχεια και δημιουργικά, πάντα έτσι. Δημιουργικά, χρωματικά και υγιή, πάντα να είμαστε.